Αναβρασμό στα πανεπιστήμια και νέο συλλαλητήριο φοιτητών μετά τις ανακοινώσεις Πιερακάκη για τα μη κρατικά ΑΕΗ. Οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία τους. Γάζωσαν γνωστό επιχειρηματία και πρώην ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικών ομάδων στη Μάνδρα και στη συνέχεια έκαψαν το αυτοκίνητό του. Δεν είχε μαζί του ασφάλεια. Ζωντανή σύνδεση. Τη Δευτέρα, ραντεβού του Μητσοτάκη με αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την επιστολή των εκπροσώπων των μπλόκων. Συνεχίζεται το τροχιοδεικτικό κλείσιμο δρόμων. Και τώρα, το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλα συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, φοιτητικοί σύλλογοι εξακολουθούν να διαμαρτύρονται για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στη σκιά των χθεσινών ανακοινώσεων από τον Κυριάκο Πιερακάκη και της πρόθεσης της κυβέρνησης να φέρει τον σχετικό νόμο προς ψήφιση έως το τέλος Φεβρουαρίου. Μάλιστα, στην αρχή της σημερινής πορείας στην Αθήνα, είχαμε και περιορισμένα επεισόδια μεταξύ αριστερών ομάδων για το ποια θα βρεθεί στην κεφαλή αυτής. Ταυτόχρονη σύνδεση, λοιπόν, με τη Χριστίνα Καλοκύρη στο κέντρο της Αθήνας, όπου είναι σε εξέλιξη η κινητοποίηση, και την Άννα Σανόζη του στην αίθουσα σύνταξης, για να δούμε ορισμένες πρακτικές λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ξεκινώ από την Χριστίνα Καλοκύρη για να δούμε πώς εξελίσσεται η κινητοποίηση. Χριστίνα. Καλησπέρα σας. Οι φοιτητές έχουν αποκλείσει το κέντρο της Αθήνας από τις 10 το πρωί. Όπως υποστηρίζουν, 200 σχολές είναι υποκατάληψη και δεν είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν. Την ίδια ώρα όμως, συμφοιτητές τους έχουν ξεκινήσει διαδικτυακά την εξεταστική τους. Λίγο πριν ξεκινήσει η πορεία, όπως είπες και εσύ, Γιώργο, είχαμε επεισόδια μπροστά από τα προπύλαια του Πανεπιστημίου. Νεαροί της εξοικονομικής αριστεράς ήρθαν στα χέρια με φοιτητές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για το ποιος θα βάλει το πανό στην κορυφή της πορείας. Με τα ξύλα από τις σημαίες χτυπούσαν ο ένας τον άλλο. Ναι, βλέπουμε εμείς αυτή την ώρα και τις σχετικές εικόνες, οι οποίες ήταν μια μάλλον περίεργη κατάσταση, μάλλον πρωτοφανής κατάσταση για κινητοποίηση, οι οποίες έχουν πάει σχετικά ειρηνικά όλο το προηγούμενο διάστημα. Ακριβώς. Λοιπόν, με τα ξύλα από τις σημαίες χτυπούσαν ο ένας τον άλλο. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? 8 φοιτητές τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Τους παρέλαβε ασθενοφόρο, όπως έχουμε καταγράψει κι εμείς, και είναι εκτός κινδύνου. Το επεισόδιο έληξε μετά από περίπου 1/4. Η πορεία συνεχίστηκε ειρηνικά. Σήμερα, να μην ξεχάσω να σας πω ότι στο συλλαλητήριο συμμετέχουν και φοιτητές οι οποίοι ταξίδεψαν και ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη, την Κομωτινή, την Ξάνθη, τη Θεσσαλία και την Κρήτη. Αυτή τη στιγμή τώρα, πάλι το κέντρο εξακολουθούν να κλειστούν μπροστά από την πλατεία Συντάγματος. Μία ομάδα των φοιτητών κατευθύνεται προς το Πολυτεχνείο και άλλη μία έχει στρατοπεδεύσει μπροστά από το Σύνταγμα. Γιώργο. Κρατούμε την εικόνα και τη σύνδεση μαζί σου, Χριστίνα, σε περίπτωση που χρειαστεί να συνδεθούμε και πάλι σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε τι είπαν φοιτητές, αλλά και πώς σχολίασε το σημερινό συλλαλητήριο η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αποκλειστικά δημόσιες δωρεάν σπουδές, πτυχία με αξία και μόνη προϋπόθεση για εργασία με δικαιώματα. Δεν γίνεται τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων να μην σημαίνουν πια τίποτα. Δεν γίνεται όλοι οι κόποι ολόκληρων γενιών να πηγαίνουν στράφη. Απαντάμε μαζικά ότι δεν μας τρομοκρατεί καμία καταστολή και ότι απαιτούμε αυτή τη στιγμή να πάρθει πίσω το νομοσχέδιο. Κάθε δικαίωμα έχουν να διαμαρτυρηθούν, αρκεί να μην εμποδίζουν τους φοιτητές τους να σπουδάσουν και να δώσουν μαθήματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών έχει άλλες αγωνίες, όχι ποιος θα κρατάει ένα πανό, αλλά πώς θα πάρουν το πτυχίο τους, πώς θα βρουν την καλύτερη δυνατή δουλειά. Τώρα θα έρθω στην Άννα Σανοζίδου για να δούμε αν ορισμένες επιμέρους λεπτομέρειες του νομοσχεδίου που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Πιερακάκης, με τη βασική είδηση η οποία συζητείται και ευρέως σήμερα, να είναι ότι θα χρειάζονται πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή ενός φοιτητή σε μη κρατικό πανεπιστήμιο. Να μας εξηγήσει πώς θα λειτουργήσει αυτός ο τρόπος εισαγωγής. Γιώργο, με πανελλήνιες και με ελάχιστη βάση εισαγωγής θα μπαίνουν τα παιδιά στα μη κρατικά πανεπιστήμια, με μια ειδική ελάχιστη βάση εισαγωγής που θα είναι ο χαμηλότερος μέσος όρος των επιστημονικών πεδίων επί 0,8. Από εκεί και πέρα όμως δεν αρκεί μόνο αυτό. Να το διευκρινίσουμε, καθώς γίνεται μια συζήτηση ότι κάποιος θα μπαίνει με χαμηλό βαθμό, για παραδείγματος χάρη στην ιατρική. Όχι, κάθε παράρτημα πανεπιστημίου θα βάζει τα δικά του κριτήρια που θα τα εγκρίνει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά στην αναγνώριση των πτυχίων, αυτά θα σφραγίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και δεν θα χρειάζονται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Πάμε στη γλώσσα στην οποία θα γίνονται τα μαθήματα. Γι' αυτό υπάρχουν ερωτήματα για πανεπιστήμια που θα έρθουν από το εξωτερικό, αλλά θα λειτουργούν στην Ελλάδα.
Ναι, θα είναι ισότιμα τα πτυχία με τα πανεπιστήμια του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Όλα τα μαθήματα, να πούμε στη γλώσσα που θα γίνουν τα μαθήματα, όλα τα μαθήματα θα είναι αγγλόφωνα. Ίσως υπάρξει μια πρόβλεψη για τη νομική να γίνονται μαθήματα και στα ελληνικά. Τώρα, αν τα υπάρχοντα κολέγια μπορούν να γίνουν μη κρατικά πανεπιστήμια, αν πληρούν και αυτά τα πολύ αυστηρά κριτήρια, μπορούν και αυτά να μεταξελιχθούν. Θυμίζουμε ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι μη κερδοσκοπικά και υπάρχουν ποιοτικές προϋποθέσεις, όπως αυτοτελή κτίρια, όχι του ενός ορόφου, ακαδημαϊκά και οικονομικά κριτήρια, Γιώργο. Θα πρέπει να δούμε πάντως κερδοσκοπικά ιδρύματα να μετατρέπονται σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Θα έχει ενδιαφέρον πώς αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει υπό προϋποθέσεις. Άννα, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν εχθές στην Μάνδρα της Αττικής. Το βράδυ, με 18 σφαίρες από Καλάσνικοφ, άγνωστοι ως τώρα δολοφόνησαν γνωστό επιχειρηματία, ο οποίος είχε και εμπλοκή με το χώρο του ποδοσφαίρου, και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά και τον έκαψαν μέσα στο αυτοκίνητό του. Φίλος του επιχειρηματία, μόλις έφτασε στο σημείο που φλεγόταν το αυτοκίνητο, επιχείρησε να το πλησιάσει φωνάζοντας. Ακούτε τη σπαραχτική φωνή του φίλου του 59χρονου επιχειρηματία που βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο φλεγόμενο αυτοκίνητο που βλέπετε. Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προσπαθούν όπως μπορούν να σβήσουν τη φωτιά και να κρατήσουν μακριά το φίλο του που θέλει να ορμήξει στις φλόγες. Νίκο, δεν μπορείς να κάνεις κάτι! Δεν μπορείς να κάνεις κάτι! Δεν μπορείς να κάνεις κάτι, Νίκο! Παράλληλα δίνουν τις πρώτες πληροφορίες για τους δράστες. Ήταν λίγο μετά τις 7 χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα λίγη ώρα πριν είχε φύγει από το γραφείο του και κατευθυνόταν προς το σπίτι του. Οι δράστες φαίνεται ότι αυτό το γνώριζαν και του είχαν στήσει καρτέρι σε ένα σημείο όπου δεν μπορούσε να τους δει. Στο σημείο έφτασαν αμέσως και οι συγγενείς του. Μια χαρά άνθρωπος, επιχειρηματίας, θα είναι τι άλλο, ας πούμε. Με το Καλάσνικοφ που βλέπετε να κρατά στα χέρια του ο αστυνομικός της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, πιθανολογούν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας ότι οι κακοποιοί πυροβόλησαν τον 59χρονο άνδρα. Στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο και πέταξαν μέσα το όπλο ώστε να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Με φακούς στα χέρια, οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία γύρω από το σημείο της δολοφονίας. Εντόπισαν πάνω από 18 κάλικες. Ακούω πυροβολισμούς, πολυβόλο όπλο. Πρέπει να ήταν γύρω 15 από εκεί. Μετά από 10 δευτερόλεπτα περίπου, ακούω και 2 με 3 πιστολιές. Δηλαδή, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Είχε ματοφύλακα. Και την ημέρα όμως δεν. Η οικιακή βοηθός του θύματος υποστηρίζει ότι δεν ξέρει γιατί χθες δεν είχε μαζί του την προσωπική του ασφάλεια. Είμαι σοκαρισμένη. Είχα ρεπό χθες. Ήρθα σήμερα στη δουλειά μου και είδα μπροστά μου τα καμένα εξαρτήματα από το αυτοκίνητο του αφεντικού μου. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πάντα είχε μαζί του ασφάλεια. Λυπάμαι πολύ. Ο επιχειρηματίας που στο παρελθόν ήταν πρόεδρος επαρχιακών ομάδων είχε κατηγορηθεί πριν από 10 χρόνια για παράνομη οπλοκατοχή. Ενώ κακοποιοί είχαν δολοφονήσει την πρώην σύζυγό του για να τη ληστέψουν. Είναι μια υπόθεση η οποία έχει πολύ πλούσιο παρασκήνιο. Πάμε να βρούμε τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Παναγιώτη Μπούσιο, για να δούμε πού εστιάζονται οι έρευνες των αστυνομικών, Παναγιώτη, ποιο είναι το υλικό το οποίο θα αξιοποιηθεί το επόμενο διάστημα και πώς θα διερευνηθεί και ο κύκλος των επαφών αυτού του ανθρώπου. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Πλούσιο παρασκήνιο, όπως είπες και εσύ, αλλά για την ώρα τα στοιχεία είναι φτωχά. Και τι εννοώ. Όπως βλέπουμε και στην εικόνα μας, το αυτοκίνητο κάει και με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βρουν οι αστυνομικοί να έχουν ούτε κάποια εικόνα από το αυτοκίνητο, κάποιο αποτύπωμα γενετικό υλικό, ούτε το κινητό τηλέφωνο του θύματος και το όπλο, το οποίο, όπως είπε και στο ρεπορτάζ Κατερίνα Μαστραντονάκη, να έχει σχεδόν καταστραφεί. Άρα λοιπόν αυτό τους οδήγησε σήμερα το πρωί να κάνουν νέα αυτοψία στο χώρο προκειμένου να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο υπό το φως του ήλιου και όχι υπό το φως του, και όχι υπό το σκοτάδι που ήταν χθες το βράδυ. Τώρα το δεύτερο που τους απασχολεί πάρα πολύ είναι με ποιον τρόπο διέφυγαν και από ποιον δρόμο διέφυγαν οι δράστες ή οι εκτελεστές. Μια αεροκατοικημένη περιοχή. Υπήρχε μια πληροφορία που έλεγε ότι, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ότι διέφυγαν μια μοτοσυκλέτα. Πρέπει και να ελεγχθεί και να επιβεβαιωθεί. Τρίτο και σημαντικό, θα γίνουν φίλο και φτερό, Γιώργο, όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του 59χρονου, καθώς τα τελευταία χρόνια είχε μια πολύ έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ίσως από εκεί οι αστυνομικοί να προσπαθήσουν να αλλιεύσουν κάτι που να τους οδηγήσει στο κίνητρο των δραστών. Αυτό που ψάχνουν δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι το κίνητρο και στη συνέχεια θα ψάξουν να βρουν τους φυσικούς δράστες της επίθεσης. Πάντως ακόμα είναι εξίσωση με πολλούς αγνώστους, όπως αντιλαμβάνομαι. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.